Πάμε στη Ραφαέλα Αριστηγιανού, καθώς έχουμε απεργία με τα σκύπ σήμερα και τα κρατάνε και κάνουν βόλτες στη Λευκοσία. Η Ραφαέλα έχει το ρεπορτάζ, πάμε κατευθείαν κοντά της. Ραφαέλα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα από το Υπουργείο Γεωργίας, εδώ που πραγματοποιείται η απεργία από τους αδιούχους μεταφορείς σκύπ. Μια απεργία που πραγματοποιείται, Ανδρέα, μεταξύ άλλων για τον λόγο ότι έχουν κλείσει τον Κοτσάτη και δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα απορρίμματα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στις εικόνες μας, δεκάδες είναι τα φορτηγά που έχουν σταθμεύσει εδώ έξω από το Υπουργείο Γεωργίας. Αν μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας, του Πανίκου, του Ανδρονίκου, σύνδεσμος αδιούχων ΣΚΙΠ Κύπρου, η υπηρεσία περιβάλλοντος μας κλείνει τα σπίτια. Και αυτό, Ανδρέα, όπως μας εξήγησαν εδώ ο σύνδεσμος αδιούχων ΣΚΙΠ Κύπρου, είναι γιατί δεν υπάρχει ένας αδειοδοτημένος χώρος όπου μπορούν να βάζουν μέσα τα απορρίμματα των ΣΚΙΠ. Και αυτά που υπάρχουν κλείνουν και τα χρήματα που δίνουν είναι πάρα πολλά. Στο δεύτερο φορτηγό, αν μπορούμε να πάμε να δούμε, είναι ότι γράφει μονάδες διαχείρισης αποβλήτων πουθενά, μίζες παντού. Όπως μας λέχθηκε, αναγκάζονταν εδώ να δίνουν περίπου 150 ευρώ, άλλοι 20 ευρώ σε διάφορες μονάδες που είχαν αδειοδοτηθεί μέσα σε μια μέρα και έχουν κλείσει. Και το παράπονο τους εδώ είναι, έχει κλείσει ο Κοτσώτης, δηλαδή και δεν ξέρουν πού να βάλουν τα απορρίμματα των ΣΚΙΠ. Αν μου δίνετε τη δυνατότητα να δω ένα λεπτό αν έχει τελειώσει ο πρόεδρος εδώ του συνδέσμου για να μας κάνει μια δήλωση. Όπως βλέπω, μιλά σε άλλο συνάδελφο, Ανδρέα. Βλέπετε εδώ υπάρχουν δεκάδες αδιούχοι μεταφορείς ΣΚΙΠ. Μετά από εδώ στο Υπουργείο Γεωργίας θα μεταφερθούν, όπως μας λέχθηκε, στην υπηρεσία περιβάλλοντος. Έχουν δώσει ένα υπόμνημα εδώ στον Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας και όπως πληροφορούμαστε το έχει διαβάσει και θα έχουν συνάντηση μέσα στις επόμενες μέρες με τον Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας. Ωραία. Σου δίνουμε το χρόνο σου, Ραφαέλα, να ετοιμαστείς, να τελειώσει και ο πρόεδρος των αδιούχων με τον άλλο συνάδελφο και επιστρέφουμε κοντά σου σε λίγο. Πάμε στον